την ανάγκη συγκρότησης ενός οργανωμένου σχεδίου πολιτικής που θα βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία ανατέλει διεθνώς, τονίζουν φορείς της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να μην βρεθεί η χώρα στη δυσάρεστη θέση να μετρά μια ακόμα χαμένη ευκαιρία. Είναι λοιπόν σημαντικό σαν χώρα να έχουμε μια εθνική στρατηγική να βοηθήσουμε την οικονομία και τις επιχειρήσεις να μεταβεί σε αυτή την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έχουμε εκπονήσει ολοκληρωμένες μελέτες και έχουμε ζητήσει ένα διάλογο με τη δημόσια διοίκηση, έτσι ώστε οργανωμένα και συνταγμένα, όπως το έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάρουμε το τρένο της επανάστασης αυτής. Αν το χάσουμε, θα είναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία που η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει. Παρότι στο διεθνές περιβάλλον η διαδικασία προσαρμογής στις νέες συνθήκες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης προηγείται, εντούτοις και στη χώρα μας έχουν γίνει αρκετά βήματα. Σίγουρα η επιχειρήση οικονομία είναι χαμηλά στην ψηφιακή και τεχνολογική οριμότητα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν να επενδύουν σε νέες τεχνολογίες ακόμα και με στην κρίση. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Απλώς πρέπει να εστιάσουν τις επενδύσεις τους κυρίως σε σύγχρονες τεχνολογίες. Αντί δηλαδή να υποστηρίζουν συστήματα εσωτερικής οργάνωσης τύπου ERP, να μεταβούν σε νέες τεχνολογίες όπως cloud, τεχνητή νοημοσύνη, blockchain κ.ο.κ. Η διαδικασία μετάβασης συνοδεύεται από πολλές και ποικίλες προκλήσεις, όμως οι ειδικοί θεωρούν πως με την κατάλληλη προετοιμασία μπορεί να γίνει ομαλά και αποτελεσματικά και στην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα. Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Είναι σταδιακή η προσαρμογή. Θεωρώ ότι όπως και το είδαμε και στην αντίστοιχη μετάβαση στους υπολογιστές το 1990, η μετάβαση θα είναι αρκετά ομαλή και θα γίνει μέσα φυσικά από εκπαιδευτικά προγράμματα και από επιμόρφωση των εργαζομένων. Τα πλεονεκτήματα που φέρνει μαζί του το τρένο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης είναι πολλά, όμως υπάρχουν και κίνδυνοι για όσους δεν σπεύσουν να προσαρμοστούν. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μπορεί να είναι μια μεγάλη ευκαιρία νέων πηγών εσόδων αλλά και πρόσβαση σε νέους αγορές για την ελληνική βιομηχανία. Αποτελεί όμως και μια πρόκληση. Η βιομηχανία που δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές κινδυνεύει με μειωμένο διεθνή ανταγωνισμό αλλά και σταδιακή απαξίωση των προϊόντων της. Θεωρούμε ότι αν οι επιχειρήσεις, τα μέλη μας και οι άλλες επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας δεν αξιοποιήσουν αυτό το φαινόμενο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης θα μείνουν πολύ πίσω. Και αν μένει κάποιος πολύ πίσω, είναι επόμενο ότι χάνει και την ανταγωνιστικότητά του. Δεν λείπουν πάντως και οι φωνές κριτικής που λένε πως η υιοθέτηση αυτοματισμών στις επιχειρήσεις θα προκαλέσει πλήγμα στην απασχόληση και αντικατάσταση εργαζομένων από μηχανές. Νομίζω αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, σε άλλες ειδικότητες βέβαια, αλλά δημιουργούν άλλες θέσεις εργασίας. Ζούμε σε μια εποχή της διαβίου μάθησης. Άρα, ναι, αυτός που έχει επαναπαυθεί και έχει σταματήσει να επιμορφώνεται, ναι, μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας πρέπει συνεχώς να επιμορφωνόμαστε, συνεχώς να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και τότε νομίζω ότι η μετάβαση θα είναι ομαλή. Οι εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων για τις προκλήσεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν με το βιομηχανικό συνέδριο στις 18 και 19 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.